Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην όμορφη παρεούλα μας με την Νίκη Μπελαδάκη, την Παντάνα Σατέλιου. Ούτε με αφήνει να το πω με τη σειρά. Ευγενία Σουλιωτάκη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Δευτέρα 15 Απριλίου. Ο καιρός έξω φτιάχνει. Ναι, είπαμε να ζεσθενόμαστε λίγο. Έχει ζεστή. Επεμβαίνουν οι καλεσμένοι μας. Πριν προλάβουμε να τους συστήσουμε και να τους προλογίσουμε, πριν όμως πάμε στους καλεσμένους μας, λέω να ξεκινήσουμε, κορίτσια, με μια όμορφη είδηση, έτσι, μια γλυκιά είδηση την εβδομάδα μας αυτή. Να μας πάει καλά η εβδομάδα. Ναι. Εχθές έτυχε να βρεθώ στον Άγιο Νικόλαο και εκεί που έκανα τη βόλτα μου συνάντησα 9 ή 10 κορίτσια, δεν θυμάμαι, 17 χρονών, τα οποία καθάριζαν μόνες τους με σκούπες από το σπίτι τους, με χλωρίνες, με γάντια. Τον Άγιο Νικόλαο είχαν μαζέψει πάνω από 13 σακούλες σκουπίδια. Έχαναν το Σαββατοκυριακό τους. Αλφανοί όλοι μαζί ονόμασαν την ομάδα τους πριν μια εβδομάδα και σκοπεύουν κάθε Σαββατοκυριακό να βγαίνουν εν ώψη της τουριστικής σεζόν και να κάνουν αυτό που σκέφτονται ότι θα ομορφύνει την πόλη τους. Δεν ξέρω, κύριε Μανώλη, έχουμε τις εικόνες να δούμε, να γνωρίσουμε τα κορίτσια που έκαναν αυτή τη δράση. Είναι... Να σου πω ότι δεν έχασαν το Σαββατοκυριακό τους, γιατί το είπες έτσι. Σε ευχαριστώ. Κέρδισαν πράγματα από αυτό. Και καλό θα είναι να παίρνουμε παράδειγμα από τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, γιατί εντάξει, 2, 3, 4, 5 ώρες. Μετά μπορούμε να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. να πάμε μια βόλτα, να φάμε. Βλέπουμε τις εικόνες. Να δούμε και τα προσωπάκια τους. Είναι 17 χρονών και όμως είχαν τρομερή ενέργεια. Mm. Είναι μια παρέα χαμογελαστή. Βοήθησαν και τουρίστες, να πούμε. Την ώρα που μάζευαν, βοήθησαν και τουρίστες. Η λίμνη ήταν πάρα πολύ βρώμικη. Ήταν γεμάτη από πλαστικά. Κακός. Αλλά με τέτοια πρόσωπα, με τέτοια νέα άτομα, έτσι, γεμάτα αισιοδοξία και θετική ενέργεια, μπορεί να γίνεται όπως μας καλύτερα. Και όσον αφορά παρακινούν τις ώρες που αναφέρατε, κορίτσια, mm-hmm. όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο λιγότερη ώρα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε έτσι. Το σκοπό μας. Είναι 30 τα μέλη, ευχόμαστε να γίνουν και μεγαλύτερα και να συνεχίσουμε την ίδια όρεξη. Μακάρι. Θα ξεκινήσουμε όμως έτσι διαφορετικά το πρώτο μας θέμα. Έχουμε στην παρέα μας τρεις ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί ένα μεγάλο διάστημα της ζωής τους με τα κοινά. Συνεχίζουν να ασχολούνται. Έρχονται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκονται εδώ σήμερα γιατί οι ευρωεκλογές, όπως ξέρετε, πλησιάζουν και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μια εκδήλωση σήμερα στις 7, να ξέρουμε, να μην μπερδεύσω και την ώρα, στις 7. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Η Αλλαγή που Αξίζουμε, στην αίθουσα Φουγάρο, που ανήκει στο συγκρότημα Αθηνά στο Ηράκλειο. Να τους παρουσιάσουμε λοιπόν. Να τους παρουσιάσουμε. Να ξεκινήσουμε τη γυναικεία παρουσία της παρέας μας. Που ταιριάζεται κιόλας ενδυματολογικά. Ναι, ούτε και να το ξέρω. Ναι, δεν το ξέραμε, η αλήθεια είναι. Μαζί μας είναι η κυρία Καλυψό Γούλα. Γούλα. Καλώς ήρθατε. Είναι δικηγόρος Παραρείο Πάγο. Στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Ναι, είμαι δικηγόρος Παραρείο Πάγο. Ήμουν 8 χρόνια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δημοτική σύμβουλος, αλλά από την αρχή ξεκίνησα να έχω θέση τη διοίκηση, να το πω, γιατί ήμουν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής την πρώτη τετραετία και τα 2 χρόνια από τη δεύτερη τετραετία. Και στη συνέχεια εκλέχτηκα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Στην ιστορία, έτσι. Στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και όπως συνηθίζω να το λέω, το είπα και χθες στην παρουσίαση, ότι βέβαια αυτό δεν περιποιεί και πολύ τιμή να φτάσουμε το 2017, οπότε και εκλέχτηκα για πρώτη φορά. Από την αρχή δηλαδή της ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να εκλεγεί μια γυναίκα πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι τιμή έτσι, αυτή η πρωτιά. Είμαι δικηγόρος 28 χρόνια, μαχόμενη, και τώρα είμαι υποψήφια στην Ευρωβουλή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε σε εσάς όμως, να δούμε τον επόμενο καλεσμένο μας που είναι ακριβώς δίπλα σας. Ο κύριος Δημήτρης Μελάς, ο οποίος είναι πρώην υπουργός υπηρεσιακός, αν δεν κάνω λάθος, σε διακεκριμένες θέσεις ευρωπαϊκά και κυβερνητικές. Καλώς ήρθατε. Θα σας ξεκουράσω λίγο εγώ. Καταρχήν θα μου συγχωρέσετε λίγο την καλλιτεχνική χρειά, αλλά λόγω περιοδιών και ομιλιών έχει κλείσει λίγο η φωνή. Κτηνίατρος είναι η ειδικότητά μου και οι διδακτορικές μου σπουδές στην υγιεινή τροφίμων. Μέσα από αυτή την πορεία βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακολούθησα μια σειρά θέσεων από εκεί, οι οποίες είχαν και άμεση σχέση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, λόγω ιδιαιτερότητας. Ήμουν πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν οργανισμό που δίνει επιδοτήσεις και εδώ στην Κρήτη φυσικά. Στη συνέχεια έκανα 3 χρόνια σαν επικεφαλής της μονάδας του αγροτικού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. Τοποθετήθηκα σαν Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
για 3 περίπου χρόνια και στη συνέχεια έκανα και ένα πέρασμα σαν υπηρεσιακός υπουργός του Αγροτικής Ανάπτυξης, την υπηρεσιακή του 2015. Όλες αυτές οι θέσεις είχαν μια άμεση επαφή, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά του οργανισμού. Η ενασχόλησή μου βέβαια με τον αγροδιατροφικό τομέα γενικότερα ήταν κατ' επιλογή, παρότι είμαι μανιάτης, αλλά η διαμονή μου όλα τα χρόνια είναι στην Αθήνα. Ήταν κατ' επιλογή όμως η ενασχόληση με τον τομέα, γιατί τον πιστεύω και πιστεύω ότι έχει πολλές δυνατότητες. Μάλιστα. Και να περάσουμε και στην μπαντάνα σαν δίπλα που έχει ένα διακεκριμένο οικονομολόγο. Τον κύριο Μασουράκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς στην παρέα. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Χάρηκα με τις κοπέλες προηγουμένως. Ελπίζω να επεκταθεί σε όλες τις άλλες πόλεις Κρήτης. Μακάρι. Γίνονται αρκετές δράσεις τέτοιες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ναι, είναι αυτό που λέμε φιλόδοξη Ελλάδα. Εγώ έτσι το λέω το σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας, το λέω φιλόδοξη Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να φανούν, δηλαδή να κάνουν κάτι. Δεν τα περιμένουν όλα από το κράτος. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, ότι μας φτιάξατε το κέφι, έτσι που μπήκατε στο ρυθμό της εισαγωγής μας. Λοιπόν, εσείς θα μας προλογίσετε εσείς τον εαυτό σας. Ναι, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε έχω ασχοληθεί με τα κοινά μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη μου φορά. Όλη μου η καριέρα ήταν σε διάφορες δουλειές που έχω κάνει. Έχω χρηματίσει οικονομολόγο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, δούλεψα στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ήταν μια θέση όπου πήγαινα πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, γιατί ήμουνα μέλος στην Νομισματική Επιτροπή, η οποία ήταν το ανώτατο όργανο εμπειρογνωμόνων που γινόντουσαν διαπραγματεύσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μετά από εκεί, μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη θέση, πήγα στην Alpha Bank ως επικεφαλής οικονομολόγος και εκεί έμεινα 19 χρόνια και η δουλειά μου εκεί ήταν αφενός να γράφω για τις εξελίξεις στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να κάνω πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για να προσπαθήσουμε να θέσουμε την μετοχή της Alpha Bank στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των μεγαλύτερων εταιριών επενδύσεων στον κόσμο, ασφαλιστικές εταιρείες. Ήταν μια καλή εποχή, υπήρχε πέραση και βεβαίως και ο δικός μου ρόλος ήταν όχι μόνο να πουλάμε την μετοχή, αλλά να πουλάμε και την Ελλάδα, διότι η τραπεζική συνδέεται με την οικονομία. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πάνε και καλά οι τράπεζες. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στη διάρκεια της κρίσης. Και μετά από την Alpha Bank, τα τελευταία 4 χρόνια είμαι πάλι επικεφαλής οικονομολόγος στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οπότε τα έχω δει όλα στη ζωή μου, είναι όλα από πίσω μου κατά κάποιο τρόπο. Και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι έτσι ελεύθερος να προσφέρω λίγο κι εγώ, γιατί είχα μια καλή πορεία και σκέφτηκα ότι ένας από τους τρόπους να προσφέρω είναι να ανακατευθώ στην πολιτική. Ήταν το μόνο είδος ανθρώπων που δεν τους ήξερα. Και τώρα τους μαθαίνω σιγά σιγά. Είναι ενδιαφέρον είδος και βεβαίως θέλω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου αν θέλετε. Πιστεύω καταρχάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι έχει και τη γνώση και τη θέληση και έχει αν θέλετε όλο το περιβάλλον που μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε αλλαγή στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Τώρα θα τα καταφέρει, όχι θα το δείξει η ιστορία βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή όλο το κόμμα και όλοι οι άνθρωποι σαν και εμένα και σαν τους εκλεκτούς υποψήφιους ευρωβουλευτές είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα. Ωραία, θα επανέλθουμε και σε εσάς, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την γυναίκα της παρέας, την κυρία Γούλα, η οποία έχει έτσι μια μεγάλη πορεία από την αυτοδιοίκηση. Στα κοινά γενικότερα, ήσασταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, σας κέρδισε η Ευρωβουλή. Ναι, υπάρχει λόγος γι' αυτό και εξήγηση. Ακριβώς όμως συνδέεται με αυτά που είπαμε πριν για την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, στα 6 χρόνια που υπηρέτησα από τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχαν δομές, δεν υπήρχε κανένα υπόβαθρο για την αντιμετώπιση της κοινωνικής πολιτικής και των ζητημάτων που συνδέονται με αυτήν. Δηλαδή, με όλα αυτά που είναι η κοινωνική κρίση, που είναι συνέχεια της οικονομικής κρίσης.
Εκεί λοιπόν, δουλεύοντας καθημερινά με τους συνεργάτες μου, το πώς θα στήσουμε αυτές τις δομές που στήθηκαν, είδα πόσο χρήσιμο είναι να είμαστε μέσα στην Ευρώπη, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών που κάναμε και τις δομές που στήσαμε, υπνοτήριο αστέγων για πρώτη φορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, χώρος για τη φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, για πρώτη φορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων, ενίσχυση άλλων δομών, συσιτίων, παντοπολίων και όλα αυτά, γίναν μέσα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίναν και μέσα από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το οποίο μας βοήθησε στο να τρέξουμε και δράσεις και να στήσουμε τις δομές που είπα, αλλά και να τρέξουμε και δράσεις. Είδα λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να είμαστε στην Ευρώπη, αλλά και από τη δική μου την πλευρά, σε αυτή τη θέση τώρα που είμαι της υποψηφιότητας και της επιθυμίας μου να εκλεγώ, όπως και οι συνάδελφοι φυσικά, να μπορέσω, εφόσον με τιμήσουν οι συμπολίτες μας με την ψήφο και εκλεγώ, να μπορέσω αντίστοιχα να εκμεταλλευτώ δυνατότητες που σου δίνει η Ευρώπη για να τις γυρίσουμε πίσω στη χώρα μας. Ξέρετε, η Ευρώπη και η συμμετοχή μας στην Ευρώπη δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις. Τα έχουμε ζήσει. Είναι σημαντικό όμως και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και να εκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τρέξουν διαδικασίες, να συμμετέχουν σε επιτροπές, να κάνουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να έχουμε περισσότερα ωφέλη σαν χώρα συνολικά. Κάτι που επίσης το έζησα και στη συνέχεια και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, γιατί και εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκμεταλλευόμενος τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας, έτρεξε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που λέγεται REACT, ακρονίμια που συνδέονται με το θέμα της αντιμετώπισης, της στήριξης των προσφύγων, που επίσης και εκεί φάνηκε πόσο απαραίτητο είναι να ακουγόμαστε όμως. Γιατί επειδή το προσφυγικό μεταναστευτικό έχει υποστεί πολλά, σαν μια συνθήκη και το πώς αντιμετωπίστηκε στη χώρα, κλείνοντας αυτή μου την παρέμβαση, θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που έχουν δουλέψει κάποια πράγματα να μπορούν αυτή την εμπειρία να τη μεταφέρουν στην Ευρώπη, γιατί μπορούν έτσι αντίστοιχα το όφελος να γυρίσει πίσω στη χώρα. Άρα να υποθέσω ότι αυτή είναι και μια απάντηση σε όλους τους αρνητές της ευρωπαϊκής ιδέας, ότι χωρίς την Ευρώπη και αν δεν είσαι σε αυτή τη θέση δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλα πράγματα, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπήκαμε στην Ευρώπη. Αν θέλετε, όλη αυτή η άνοδος των ακραίων στοιχείων, των ακροδεξιών στοιχείων, όλος αυτός ο ευρωσκεπτικισμός είναι μια αναγκαία συνέπεια, όπως είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κάτι δημιουργείται στην πορεία. Εντάξει. Όμως εμείς, όλοι εμείς εδώ που είμαστε υποψήφοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας, θα πρέπει με τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και με την πρόταση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρνει με τη Νέα Δημοκρατία για μια δυνατή Ελλάδα μέσα σε μια δυνατή Ευρώπη και σε μια ενωμένη Ευρώπη. Θα πρέπει όμως εμείς να έχουμε μια δυνατή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ακριβώς όπως ανάφεραν και οι συνάδελφοι, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είναι τώρα στο στούντιο, είναι ένα πολύ σημαντικό ευρωψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι 41, 39, οι δύο είναι εδώ, για να μετράω και σωστά. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, ένα πολύ δυνατό ευρωψηφοδέλτιο, που θα πρέπει ακριβώς μέσα από τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, που είναι, να το πούμε, μια σταθερά, έτσι, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό παράταξη, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ακριβώς για να υπάρξει ένα αποτύπωμα που θα έχει τις μεγαλύτερες και καλύτερες συνέπειες για τη χώρα μας. Κύριε Μελά, διάβασα ότι έχετε ασχοληθεί από πολλές θέσεις στον τομέα της αγροτικής πολιτικής αλλά και στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την περασμένη πενταετία όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των πόρων? Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος και έχω και ένα λόγο παραπάνω, γιατί πρωτοστάτησα στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Ξέρετε, ένας καλός σχεδιασμός και μια καλή πρόθεση μπορεί να αυτοϋπονομευτεί και να ακυρωθεί πολλές φορές από μια κακή εφαρμογή. Και εδώ έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Ενώ υπήρχε ένας πολύ καλός σχεδιασμός, ένας σχεδιασμός που είχε λάβει υπόψη και παθογένειες του παρελθόντος και που ήταν ικανός να δώσει χωρίς τη μόχλευση μάλλον, μόνο με την κρατική συμμετοχή που ήταν ελάχιστη, περίπου 6 δις, αλλά στοχευμένα παραγωγικά, γιατί όπως έχω πει, το να κατανείμεις ένα ποσό σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό δικαιούχων, καταλαβαίνετε ότι ξανεμίζεται και φτάνει σε επίπεδα που δεν τους είναι χρήσιμο τελικά. Ενώ να κατανείμεις ένα ποσό στους δικαιούχους που μπορούν να το αξιοποιήσουν και να το μοχλεύσουν,
είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε αυτή τη φάση και η εφαρμογή του καθυστέρησε εκπληκτικά και σε μερικά έγινε με τρόπο πολύ πρόχειρο και επιφανειακό, με αποτέλεσμα βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του 19, παρότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μία παράταση στην εφαρμογή, αλλά με ήδη δεσμευμένες ανηλυμένες υποχρεώσεις, έχουμε ένα έλλειμμα στο αναπτυξιακό κομμάτι του αναπτυξιακού σκέλους που λέγεται πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες ή εξαντληθεί ακόμα κάποιες επιδοματικού χαρακτήρα στήριξης και ενισχύσεις που αφορούν την εξωτική, οι αγρότες καταλαβαίνουν, η οποία δόθηκε για με έναν τρόπο για μένα λανθασμένο, γιατί διευρύνθηκε πάρα πολύ και έχασε το νόημα. Κάποιες ανελημμένες υποχρεώσεις και στη συνέχεια όλα τα αναπτυξιακά μέτρα που αφορούσαν τη μεταποίηση, στήριξη της μεταποίησης, δηλαδή τυροκομεία, εργοστάσια τυποποίησης, ελαιολάδου, ελαιών κτλ. Όπως και μέτρα τα οποία ήταν πραγματικά αυτά που θα αναδομούσαν το χώρο, που ήταν ένα σημαντικό μέτρο που ενίσχυε τις ομάδες παραγωγών, ένα σημαντικό μέτρο που ενίσχυε τη συνεργασία μεταξύ ενός πανεπιστημιακού φορέα ή Ινστιτούτου, μιας ομάδας, ενός συνεργατικού σχήματος παραγωγών και μεταποιητή. Άρα μπορούσαμε να έχουμε νέα προϊόντα με νέα υπεραξία που χρηματοδοτούσε αυτή η δράση. Είναι ακόμα στα χαρτιά. Οι παροχές είναι ακόμα στα χαρτιά, μόνο δεσμεύσεις. Δεν έχει περάσει ούτε ένα ευρώ στην πραγματική οικονομία, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανένας να είναι ευχαριστημένος από αυτό. Ναι. Όχι μόνο εγώ. Θα μου επιτρέψετε να απευθύνουμε ερώτηση στον κύριο Μασουράκη. Ευχαρίστως. Όπως μας είπατε, μεταξύ των θέσεων που κατήχατε ήταν και αυτή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς σας φαίνεται η εξαγγελία του κυρίου Τσακαλώτου για την πρόθεση της κυβέρνησης να αποπληρώσει το δανεισμό μας από το Ταμείο, ενώ την ίδια στιγμή οφείλει μεγάλα ποσά στους Έλληνες πολίτες? Οι υποχρεώσεις απέναντι στο Νομισματικό Ταμείο είναι δεδομένες. Κάποια στιγμή πρέπει να τις αποπληρώσουμε. Νομίζω ότι η στρατηγική είναι σε καλό σημείο. Δηλαδή είναι σε καλή... Συμφωνείτε με αυτή την απόφαση? Συμφωνώ, διότι αυτό έγινε και σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που όταν βγήκανε από τα προγράμματα τους, όπως βγήκαμε εμείς, επειδή τα δάνεια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν πολύ υψηλά επιτόκια, γύρω στο πάνω από 5% περίπου. Είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που αισθάνεται ότι έχει τους πόρους στα χέρια της. Καλύτερα αυτοί οι πόροι να γίνουν, να αποπληρώσουν μέρος του υψηλότοκου χρέους που έχουμε σαν χώρα, παρά να γίνουν παροχές και να μείνουν αυτά τα πράγματα στο δημόσιο χρέος να εξυπηρετηθούν τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο για τη χώρα και πιστεύω ότι αφού έχουμε τη δυνατότητα, διότι έχει γίνει και δανεισμός, μας άφησαν και κάποιο απόθεμα, αν θέλετε, μόλις βγήκαμε από το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του χρέους που έχουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επειδή μας περιορίζει ο χρόνος, θα ήθελα να θέσω μια διπλή ερώτηση και όποιος από εσάς επιθυμεί να μας την απαντήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέβαλε έτσι στην πρόταση και ψήφισε την πρόταση για την υποψηφιότητα του κυρίου Βέμπερ στην Ευρωβουλή. Μετά την 26η Μαΐου, εσείς θεωρείτε ότι θα υπάρξει αλλαγή, θα επέλθει αλλαγή και με την όλη άνοδο αυτή των ακροδεξιών ομάδων που φαίνεται ότι υπάρχει? Ναι. Μία ερώτηση αυτή και μία ακόμα, έτσι, σαν κλείσιμο. Τελικά, οι ευρωβουλευτές τι ακριβώς κάνουν στην Ευρωβουλή? Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ή τέλος πάντων ίσως αρνείται, έτσι, κάποια σοβαρή. Ναι. Και να μας απαντήσετε και για εμάς τους νέους που δεν γνωρίζουμε τελικά ποια είναι η δουλειά ενός ευρωβουλευτή εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας ξεκινήσω τώρα από τους άντρες. Για να μην πούμε ότι εκμεταλλεύομαι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, καθόλου, καθόλου. Θα απαντήσω και στα δύο. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω μια προηγούμενη ερώτησή σας, αλλά που έχει άμεση σχέση με την πρώτη ερώτηση που αναφέρεται για τον κύριο Βέμπερ. Σίγουρα, ένας μεγάλος οργανισμός και πολύ οργανωμένος όπως είναι η Ευρωπαϊκή Οικογένεια με τα θεσμικά της όργανα και όλους τους θεσμούς με βάση τους οποίους λειτουργεί, σίγουρα πολλές φορές, όπως μια πολύ μεγάλη εταιρεία, αν θέλετε, μπορεί να επηρεαστεί από τις διεθνείς συγκυρίες και την παγκοσμιοποίηση και να υποστεί μια διαφοροποίηση της πορείας της.
Εγώ θα χαρακτηρίσω όλες τις ακραίες αυτές φωνές, οι οποίες πολύ καλά το έθεσε ο συνάδελφος και συνυποψήφιος. Δεν είναι ακραίες το χαρακτηρίσει, γιατί είναι και ακροδεξίες και ακροαριστερές. Σε αυτή την λογική λοιπόν, εγώ θα το τοποθετήσω λίγο διαφορετικά. Είναι οι μηχανισμοί αυτή τη στιγμή μιας αυτοδιόρθωσης σε έναν τέτοιο μεγάλο οργανισμό, ο οποίος καλείται πλέον να αναθεωρήσει τις βασικές του αρχές. Θεωρώ ότι θα είναι μια πρόκληση για όλους μας, και τους συναδέλφους που είναι εδώ και αυτούς που δεν είναι εδώ. Πραγματικά πρέπει να δρομολογηθούν και είναι υποχρεωμένη και θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέες κατευθύνσεις, αναθεώρηση γραμμών σε όλους τους τομείς, προκειμένου να παραμείνει συνεκτική και ωφέλιμη για όλους. Η υποψηφιότητα που υποστήριξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι έχει όλα τα ηγετικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να συνενώσει αυτές τις φωνές, και πραγματικά πιστεύω ότι πέραν της δημοσκοπικής ανόδου, νομίζω ότι τελικά θα περιοριστούν μέσα από την ίδια την κοινωνία της Ευρώπης και μέσα από τις προοδευτικές φωνές. Πολύ γρήγορα τελειώνω και με τη δεύτερη ερώτησή σας. Είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των Ευρωβουλευτών, με την έννοια πια, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωκοινοβούλιο είχε έναν εισηγητικό χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια έχει νομοθετικό χαρακτήρα, παίζει αποφασιστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Στο δικό μας το κομμάτι, στο δικό μου που αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως και στα άλλα, το 90% των αποφάσεων για τη γεωργία, ας πούμε, θα ληφθεί για την επόμενη 7ετία σε συνεργασία Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος. Και φυσικά, επειδή υπάρχουν φήμες, να πω ότι σε κάθε πολιτική θέση και σε κάθε υψηλή θέση, σαφώς πάντοτε υπάρχει το ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και μπορεί να μην τιμούν ή να μη σέβονται ή να μην εκτιμούν τη σοβαρότητα της θέσης τους. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι προνόμιο ή, εν πάση περιπτώσει, ελάττωμα των Ευρωβουλευτών. Και όπως είπα και χθες, για να κλείσω, και έκλεισα και την παρουσίαση, τη δική μου, στην επίσημη παρουσίαση χθες, είπα ότι ο Ζαν Μονέ, που ήταν ο εμπνευστής της Ενωμένης Ευρώπης, είπε ότι χαρακτήρισε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να είναι κάποιοι και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Νομίζω ότι όλοι μας σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο, πολύ ψηλής ποιότητας για μένα, έχουμε επιλέξει το δεύτερο. Μάλιστα. Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μασουράκη? Κοιτάξτε, στο θέμα των ακραίων τάσεων και κομμάτων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν την οικονομική κρίση, θα εκμεταλλευτούν τις αναστατώσεις που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη από τις μεταναστευτικές ροές και πώς όλοι αυτοί επηρεάζουν την ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Και συνεπώς βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι ανεξάρτητοι Φινλανδοί, οι ανεξάρτητοι Γερμανοί, όλες ομάδες οι οποίες στην ουσία θέλουν να κατακερματίσουν την Ευρώπη, να την εξασθενήσουν την Ευρώπη και να μεταφερθεί οτιδήποτε αποφασιζόταν παλιότερα στο κεντρικό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να επανέλθει στις εθνικές χώρες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εξασθενεί η Ευρώπη, αδυνατίζει η Ευρώπη. Και αυτό που θέλουμε όλοι, να έχουμε μια πορεία προς μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, καθυστερεί. Διότι βάζει εμπόδια και στα normal κόμματα, αν θέλετε, να αλλάζουν τις πολιτικές τους, διότι βλέπουν ότι χάνουν ψήφους. Συνεπώς είναι μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα, αν δεν ελεγχθεί, αν θέλετε, θα οδηγήσει σε μια ασθενή Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Και γι' αυτό, ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ο Βέμπερ είναι ο υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το κατάλληλο, αν θέλετε, μείγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το τι κάνουν οι Ευρωβουλευτές κάνουν τα πάντα. Βεβαίως, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πρώτη φάση από τους υπουργούς, από τους πρωθυπουργούς. Και αυτές οι αποφάσεις πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αν δεν δώσει συγκατάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά δεν γίνονται ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκοί νόμοι για να περάσουν προς τα κάτω. Συνεπώς, έχει μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, γύρω στο 80% των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να έχουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
θα μπορούσαμε βεβαίως να φανταστούμε ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, συμμετοχή των ευρωβουλευτών, όπου θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, γιατί η πρόταση η αρχική ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συζητάει με τις κυβερνήσεις, συμφωνούν αυτοί οι δύο, μετά πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλετε, να συμμετέχει από την αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά είναι θεσμικά όργανα και αυτά για τα οποία μιλάμε είναι θεσμικές διαδικασίες που εξελίσσονται. Εμείς θέλουμε να πάμε προς μια μεγαλύτερη, πιο συνεκτική Ευρώπη και άλλοι θέλουν να μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς θα υπερισχύσει στο τέλος αυτό που θέλουν οι πολίτες της Ευρώπης. Το καλό. Κύριε Μασουράκη, ευχαριστούμε να δώσουμε τον τελευταίο λόγο στην κυρία της παρέας. Κυρία Γούλα, να μας κάνετε έτσι ένα κάλεσμα απόψε. Στο... Δεν το κάλεσμα, να πω κι εγώ κάτι. Ναι, ασφαλώς. Θα το πω το κύριο το κάλεσμα για να κλείσουμε το κάλεσμα. Ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω γιατί εξαντλήθηκε το θέμα. Βεβαίως και στην ερώτηση για τον προτινόμενο, για τον κύριο Βέμπερ. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι το έχουν υπερκαλύψει σαν απάντηση. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Σε σχέση λοιπόν με τα ακραία στοιχεία, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι έχουν συμφέρον από το να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εδώ προφανώς δεν είναι ότι φαίνεται μόνο, είναι ότι κάποιοι επιθυμούν διακαώς και γι' αυτό έχουμε και όλη αυτή την άνοδο να δούμε λίγο και τον δόλο, όπως τα λέγαμε και στα νόμικα, τι κρύβεται από πίσω. Και εκεί πάνω ακριβώς είναι η δική μας συλλογική παρέμβαση και υλοποίηση με τη στάση μας στο να παταχθούν αυτές οι συμπεριφορές και να προχωρήσουμε και να έχουμε την εικόνα της αλληλεγγύης και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δε το θέμα του τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, εγώ θέλω λίγο να συμπληρώσω κάτι άλλο και να το συνδέσω λίγο με την αρχική μας εικόνα των 17χρονων παιδιών. Θέλω να επισημάνω, και το λέω αυτό κάθε φορά, ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν 17χρονα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και πολύ σημαντική ερώτηση που κάνατε για να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι και δει τα νέα παιδιά που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν, τι καλούνται να ψηφίσουν. Όχι ότι αυτοί που είναι 20 και 21 το γνωρίζουν απολύτως, όμως τα 17 είναι που το αγνώνουν πλήρως. Άρα και είναι κάτι που είναι σημαντικό για μας στην παράταση και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να προσέλθουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι, οι νέοι και νέες, να ψηφίσουν, να γνωρίσουν, να μάθουν με όλη αυτή την πρόσβαση που έχουν στο διαδίκτυο. Είναι το πιο απλό να δεις αν εμείς δεν τους καλύψαμε με τις απαντήσεις μας στα πλαίσια μιας σύντομης εκπομπής εκ των πραγμάτων και να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές. Είναι πολύ κρίσιμη συμμετοχή και χρήσιμη για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά που εμείς καλώς τα λέμε εδώ, αλλά για να τα πετύχουμε πρέπει να ακουστούν εκεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ ένα κάλεσμα που κάνω για να το δέσω και με το υπόλοιπο είναι ότι καλώ τους νέους και τις νέες, τα νέα παιδιά και όλους και να ενημερώνονται για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει εκλογή στην Ευρωβουλή και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Και για σήμερα το βράδυ να έλθουν στο Φουγάρο στις 7 η ώρα, να παρακολουθήσουν εμάς και άλλους επίσης συναδέλφους μας, νομίζω άλλους 13 δεν ακούγεται ωραία, 16 είμαστε όλοι, για να μην... Έτσι νομίζω. Πάντως να μας παρακολουθήσουν γιατί θα δουν και αυτά τα οποία παρουσιάσαμε εμείς, φυσικά θα μπορέσουν να δουν σε όλη ένα μέρος της βεντάλιας, της πολύ όμορφης αυτής και δυνατής βεντάλιας του Ευρωψηφοδελτίου. Εγώ πιστεύω πάντως ότι οι 17ρηδες θα έρθουν να ψηφίσουν. Θα έρθουν να ψηφίσουν, θέμα τι θα ψηφίσουν. Να ψηφίσουν μόνο μία φορά και να πούνε δεν ξαναψηφίζω. Πιστεύω ότι θα τους πείσουμε ότι αξίζει η ψήφος τους και θα μείνουν στο πολιτικό παιχνίδι. Επιτρέψτε μία φράση μόνο. Οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει στη διαμόρφωση του μέλλοντος του, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό, πρέπει να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Πρέπει να μπει στη διαδικασία της ανάληψης της προσωπικής του ευθύνης σε όποια εκλογή είναι αυτή, για να έχει τη δυνατότητα μετά να διαμαρτυρηθεί. Δεν μπορεί να διαμαρτυρόμαστε. Η άρνηση δεν βοηθάει κάπου. Για μια δυνατή λοιπόν και μια ισχυρή Ευρώπη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πετύχετε κάθε στόχο σας, καλή δύναμη στο έργο σας και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.